Παιδιά, μου αρέσετε πάρα πολύ. Επιτέλους. Μας βγήκε πάρα πολύ ωραία στο stage αυτό το κομμάτι. Το νιώσαμε, το υποστηρίξαμε και πάνω απ' όλα το ζήσαμε. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η αγαπημένη σου ταινία όταν ήσουν μικρός. Terminator 2. I had the time of my life. Νουανί. Αλήθεια. Αλήθεια, όντως τώρα αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι που θα πούμε. Είναι πρόκληση για μένα, δεν το έχω ξανατραγουδήσει ποτέ. Δεν θα το τραγουδήσουμε. Θα το χορέψουμε. Ω Θεέ μου, τι λέει. Ναι, δεν ξέρω αν μας το επιτρέπουν οι συνθήκες του κορονοϊού να έχουμε στενή επαφή, σωματική. Αλλά όσο πιο κοντά μπορούμε να έρθουμε, θα έρθουμε, γιατί το απαιτεί το κομμάτι μας. Κοίταξε, θα πάρω φόρα και έτσι όπως θα πάρω, θα με σηκώσεις και ψηλά στα χέρια σου. Δεν το κάνω αντίστροφα. Πάρω φόρα, με σηκώσεις στα χέρια σου. Ναι, φυσικά και με δυσκολεύει. Νομίζω κάθε κομμάτι με δυσκολεύει. Έχει το βαθμό δυσκολίας του. Θα δείξει όμως. Είμαι έτοιμος. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή τον Ορφέα και την Άρτεμη. Μπράβο, παιδιά! Δεν μπορώ να πω και πολλά. Σε κάθε live καλύτερη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ευχαριστούμε, Νίκη. Γεια σας. Εκεί που σας περιμένω στη γωνία, διηγήθηκε ο Ορφέας. Τι είναι αυτό το γυλαίκο? Γυλαικένιο. Ναι, αλλά από μέσα τίποτα βλέπω. Έχετε αντιγράψει όλο το ζώτο? Λες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορεί να τα αλλάξαμε σήμερα, γεια σου φίλε ζώτο. Ναι, στρας. Μα γιατί όχι. Μου αρέσατε, παιδιά. Εντάξει, για την Άρτεμη δεν μπορώ να πω πολλά. Αλλά ότι έσκυψε. Πολύ ωραίο. Αλλά ότι έσκυψε για να κάνετε το φινάλε. Ευχαριστώ. Έσκυψε όλη τη διάρκεια του τραγουδιού. Στο Νίκο, φινάλε, σε ευχαριστώ εσύ. Πάρα πολύ. Ναι, όχι, δεν είμαι σήμερα πει συνέχεια πίποτα, έτσι είμαι. Εντάξει. Διαφορά ύψου υπάρχει, αλλά στη φωνή νομίζω βελτιώνεται. Αλλά θα ακούσουμε του κριτέ μα πρώτα. Ξεκινήσω με τη Μαρία που θέλω να μου σχολιάσει και τον ντύσιμο. Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Καλώς ήρθατε. Ελπίζω να σου αρέσει περισσότερο σήμερα. Ναι, περισσότερο από το Χαίρομαι. Προηγούμενο. Γιατί είναι dirty dancing, είναι ένα dirty 80s αυτό, οπότε κάπως συνδέεται. Το δικό σου μου αρέσει πολύ σε ευχαριστώ. Σήμερα. Η ατυχία σου είναι ότι έχεις το πιο ψηλό κορίτσι
του talent show. Ξέρεις, όμως είναι και πρόκληση, δηλαδή ξεπερνάς πράγματα μέσα. Ναι, αλλά αν ήταν λίγο πιο μανιτζέβελη, θα τη σήκωνε. Θα έκανε. Πέσω. Ναι, ρε, εσύ, όλοι αυτόν ονειρευόμαστε. Σκεφτήκαμε να με σηκώσει αυτή, αλλά λέμε όχι καλύτερα. Κάπως έτσι. Θα είχε ενδιαφέρον. Πραγματικά για μένα ήταν πολύ ωραία έκπληξη η ερμηνεία σας. Το είπατε πάρα πολύ ωραία και ήδη, κυρίως εσύ Ορφέ, γιατί εσύ μας ενδιαφέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Δεν το είπε καλά η Άρτεμις. Όχι, αλλά ασχολούμαι πιο πολύ με τον Ορφέα, γιατί η Άρτεμις είναι δεδομένο ότι έχει φωνάρα. Έπαθα πλάκα εγώ όταν την άκουσα. Συγγνώμη κιόλα, αλήθεια, δεν μπορώ να σε καλιάσω. Ένα λεπτό, θα πω κάτι. Εσύ έχει πει δημόσια ότι έχει ένα challenge να πει το άνοιξε πέτρα. Κανόνισε την πορεία σου. Γιατί μωρέ, Άρτεμις το. Περίμενε, με κοιτάει ο κύριο Πασουλή. Θέλω πάρα πολύ. Συγγνώμη, αλλά το έχει δηλώσει. Το έχει δηλώσει και θα το κάνει. Εγώ ή εσύ. Εσύ μαζί με μένα. Α, εντάξει. Είπε θε μάθημα για το άνοιξε πέτρα. Μάθημα, ναι, να το πω, μη φοβάσαι, δεν θα γίνει. Εμεί δεν ξέρω, μπορεί να έχει και ένα ενδιαφέρον να το πει. Εγώ το περιμένω, εγώ το περιμένω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία, ολοκλήρωσε. Ναι, ναι. Ωραία, θα συνεχίσουμε με τη Βίκη. Αρχικά μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι, με γυρίσατε στην εφηβεία μου, τι ωραία, τι ωραία. Το τραγούδι αυτό ξέρετε ότι έχει πάρει Όσκαρ πρωτότυπου τραγουδιού και έχει και μια πολύ ωραία ιστορία που έχω ακούσει. Όταν κάναν την ταινία, ψάχνανε τις μουσικές, είχαν βρει τις μουσικές και είχε μείνει σαν τελευταίο τραγούδι να βρουν αυτό το κομμάτι. Οπότε ήταν όλοι, ξέρεις, έτσι, με αγωνία περιμένανε και σκάει κάποια στιγμή ο άνθρωπος που έκανε, ας πούμε, μουσική επιμέλεια με μια μεγάλη χαρτοσακούλα γεμάτη κασέτες της τότε εποχής. Κάθεται η ομάδα παραγωγής, οι συντελεστές ακούνε όλα τα τραγούδια και δεν τους αρέσει κανένα. Και φτάνουν στην τελευταία κασέτα όπου είναι αυτό το τραγούδι. Οπότε τρελαίνονται, τους αρέσει, αποφασίζουν να το κάνουν και μετά αναρωτιούνται. Μήπως, ρε παιδί μου, επειδή είναι το τελευταίο και έχουμε κουραστεί, μας φαίνεται τόσο ωραίο και δεν είναι πραγματικά. Και τελικά έγινε η επιτυχία, το πιο επιτυχημένο τραγούδι της ταινίας. Μ' αρέσατε πάρα πολύ, παιδιά. Μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Συντονιστήκατε πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς. Καλά, περιμένετε να ακούσετε και τη βαθμολογία μου. Να ευχαριστείτε πολύ από τώρα. Κάτσε, περιμένετε. Τι σημαίνει αυτό. Είστε προετοιμασμένοι, κύριε Πακόδη. Ξέρεις τι έχεις να κάνεις. Κάνατε την εισαγωγή πριν. Νομίζω αλλά ότι είναι η καλύτερη σας εμφάνιση. Η απόσταση από την πρώτη σας εμφάνιση είναι τεράστια. Μπράβο σας. Ήταν μια σχεδόν επαγγελματική εμφάνιση. Μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ και εσύ, Ορφέ, έχεις κάνει μεγάλη πρόοδο. Πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ ότι έχεις προσέξει ακόμα και την μικρότερη λεπτομέρεια, όχι μόνο στη νότα, αλλά και στο στήσιμο του τραγουδιού, που σε αυτό το τραγούδι έχει μεγάλη σημασία. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε. Ωραία λόγια. Δέσποινα. Τι να πω, τα είπαν όλα οι προλαλήσαντες. Δηλαδή, ήσασταν εξαιρετικοί. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό που είπε η φίλη μου δίπλα, το ότι σήμερα θα είμαστε φιδωλοί. Εγώ θα πω την καρδιά μου. Είναι καλή. Θα περιμένουμε δεκάρι, δηλαδή. Είναι καλή. Εντάξει, περίμενε, στο τέταρτο επεισόδιο είμαστε ακόμη, αλλά πραγματικά ήσασταν υπέροχοι, με ταξιδέψατε στα νιάτα μου και εμένα πίσω. Μια ολόκληρη εποχή σημάδεψε αυτό το τραγούδι. Ορφέα, οι χαμηλές σου ήταν μαγικές. Μαγικές, υπέροχες, μεστές, έτσι, με χρώμα. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο, μπράβο, χίλια μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία μας τα είπαν οι κριτές μας. Πάμε τώρα στη βαθμολογία. Βίκη, θα ξεκινήσω από σένα. Σε ευχαριστώ. 8. Ευχαριστούμε. Σταμάτη. 8. Πολύ. Δέσποινα. Για μένα ήταν άρτιο, 9. 9. Μαρία. Θέλω να συμπληρώσω πόσο πολύ μου άρεσε και η κίνηση του Ορφέα που δεν είπα πριν. Το ζούσε, ήταν υπέροχο. 8. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ωραία. Σύνολο λοιπόν, 33 βαθμούς συγκεντρώσαμε. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, πόσο μ' αρέσει όταν βλέπω στο πλάνο εσένα, Βίκη μου. Καταλαβαίνω, μωρέ, μου το λένε κι άλλοι. Για ποια Βίκη μιλάμε τώρα? Για τη Σταυροπούλου. Με την κυρία Σταυροπούλου δεν μιλάω, μου έκλειψε το μαλλί της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτό το επεισόδιο δεν μιλάω. Αυτό να ακούσουμε τώρα, ότι την αντιγράψαμε και όλα θα τρελαθούμε. Καλώς ήρθατε στο Celebrity Room. Δεν αντιγράφεσαι, αγάπη μου, ωστόσο. Βίκη, το λέω με αγάπη και το ξέρεις. Αλίμονο, αν το έλεγες αγάπη μου χωρίς αγάπη, θα σου θέλω... βγάλει το μαλλί τώρα. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. τι έχει ντυθεί η Βίκη? Γυναίκα ράχνη, Νίκο μου. Τι είναι αυτό το από πάνω? Αυτό το από πάνω είναι
κάτι που ελπίζω να με προστατεύσει σήμερα. Πώς το λένε? Α, Μικλέρ. Αυτό ρετάς. Κάτι μου θυμίζει. Νίκο, το εντυπωσιακό δεν είναι αυτό όμως. Το εντυπωσιακό είναι ότι φόρεσε κάτι. Φόρεσε κάτι. Με ερωτηματικό είναι. Με ερωτηματικό. Ρίξε μια ματιά να δεις αν φόρεσα κάτι. Όχι, τελικά. Τα παιδιά και φωνή και κορμί και δείξαμε και το γυλαίκο σήμερα. Αλλά έχω ερώτηση. Παιδιά, μετά από αυτό, πού θα φτάσετε? Έλατε πιο κοντά. Δεν ξέρω ποιο είναι το όριο. Εγώ 7 σαντιμέτρ πάντως είναι το τακούνι. Πιο εσύ πάνω, καλά πιο πάνω είσαι. Δεν έχει. Καλά, μην βάλεις πιο πάνω, μην ανεβαίνεις εδώ τουλάχιστον με πιο πάνω τακούνι. Μέχρι εδώ είστε σούπερ. Ακούσατε τα καλύτερα, η βαθμολογία είναι στο Θεό. Πού θα φτάσετε? Δεν ξέρω, δεν έχει πιο πάνω. Έχει πιο πάνω, αλλά δεν έχετε λίγο άγχος να ξεπεράσετε τον εαυτό σας? Θέλω να πιστεύω ότι πάντα ξεπερνάμε τον εαυτό μας και είναι στόχος να ξεπερνάμε τον εαυτό μας. Σίγουρα το προσπαθούμε. Εσύ σου αρέσαμε? Πολύ. Τελείωσε. Πάρα πολύ. Για πείτε όμως, επειδή αρέσατε και στους τηλεθεατές, τι μπορούν να κάνουν για να σας κρατήσουν εδώ και στο επόμενο μας ψηφίσετε. Να κατεβάσετε κατά όταν θέλετε, βεβαίως. Το app του Open City. Ναι, γιατί. Και να ψηφίσετε τα παιδιά. Θέλετε να μας ψηφίσετε εμάς, ναι. Ναι. Κατεβάζοντας την εφαρμογή του Open δωρεάν και μπορείτε να μας δώσετε από 1 έως 5 ψήφους όσους θέλετε. Από σήμερα μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι. Τα είπα καλά. Πολύ ωραία. Αφού συμφωνείτε εσείς, περάστε.